Καλό μεσημέρι, κυρία Γεράκη, καλή εβδομάδα. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, το θέμα είναι οι πληστηριασμοί, διότι για 800 ευρώ είδαμε να σπάνε πόρτες, να πετάνε ανθρώπους στον δρόμο και δεν ξέρω αν γίνουμε Ισπανία να δούμε εικόνες δηλαδή τέτοιες και να κοιμούνται οικογένειες στα τούνελ εκεί στην Εθνική. Ακριβώς όπως το λέτε είναι, είμαστε σε μια κατάσταση που και όλο το προηγούμενο διάστημα αλλά και το επόμενο διάστημα θα βρεθούμε στην ανάγκη ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, να δείξουν αλληλεγγύη τους απέναντι στους ανθρώπους που κινδυνεύουν κυριολεκτικά να μείνουν στο δρόμο εξαιτίας μιας πολιτικής που έχει διαμορφώσει ένα πραγματικά άδικο, ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο βάρος των εργατικών και λαϊκών οικογενειών με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Το ΚΚΕ, όπως είπατε και... Οι κομμουνιστές που θα μας έπαιρναν τα σπίτια, έτσι. Ακριβώς, όπως το λέτε, είναι. Έχει κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα μια συγκεκριμένη τροπολογία για την προστασία από πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων της εργατικής και λαϊκής οικογένειας για όλες τις οικογένειες με εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ προς αυξημένο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, την οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έφερε καν για ψήφιση στη Βουλή, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που έχουν βέβαια βάλει το δικό τους λιθαράκι στη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου που υπάρχει σήμερα, δεν έβγαλαν κυριολεκτικά άχνα, δεν είπαν λέξη για αυτή την τροπολογία. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλες οι ευθύνες τους και νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε ότι και τώρα μπροστά στις εκλογές οι ίδιες ευθύνες συνεχίζονται με μια ψεύτικη αντιπαράθεση και ψεύτικες ελπίδες που επιχειρούν ακόμα και τώρα να σκορπίσουν σε βάρος του λαού. Η μεν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας για βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού, ο δε ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας για αναστολή πληστηριασμών μέχρι τις εκλογές και μετά για πυρμηχθεί το. Κυρία Γεράκη, νομική, δεν το λέμε εμείς, νομική και δημοσιογράφοι βέβαια, έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, κάποιες εκτιμήσεις έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Αυτά τα funds δεν φορολογούνται καταρχάς. Πρέπει να μπουν 59 δις στο δημόσιο ταμείο και θα τους δώσουμε και δύο από πάνω. Η αλήθεια είναι ότι επειδή και εγώ έχω ασχοληθεί, γιατί είμαι και εγώ δικηγόρος, με βάση το επάγγελμά μου έχω αυτή την πείρα δηλαδή και τα λοιπά, η ταλαιπωρία που βιώνουν οι εργαζόμενοι στην προσπάθειά τους για οποιαδήποτε επικοινωνία και ρύθμιση με τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, δανείων, τους λεγόμενους services, είναι απερίγραπτη. Απερίγραπτη, πραγματικά. Και δείχνει μία ασυδοσία, η οποία στηρίζεται ακριβώς όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο για το οποίο σας μίλησα από την αρχή. Να θυμίσουμε ότι πρωτεργάτης αυτού του νομοθετικού πλαισίου, ειδικά στη λειτουργία και η ίδρυση και των funds, των εταιριών απόκτησης των δανείων που εντρέπουν στο Λουξεμβούργο και σε διάφορα άλλα μέρη στο εξωτερικό, φορολογικούς παραδείσους κτλ., αλλά και των εταιριών που διαχειρίζονται τα δάνεια εδώ στην Ελλάδα, με τη σχέση που έχουμε τις τράπεζες, όπως όλα δείχνουν, ξεκίνησε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που ψήφισε το συγκεκριμένο νόμο και επέτρεψε την πώληση των δανείων στα funds. Ακριβώς το όνομα της εξυγίανσης των τραπεζών από διάφορες επισφάλειες από τα κόκκινα δάνεια, στόχος στον οποίο συμφωνούν όλα τα αστικά κόμματα, και συνεχίστηκε και υλοποιείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά υπήρχε και ο προηγούμενος νόμος του 2003, τον οποίο δεν τον κατήργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και καμία άλλη κυβέρνηση, και η πρόσφατη απαράδεκτη απόφαση του ΑΕΠΑΓΟΥ είναι πολύ χαρακτηριστική ως προς αυτό. Εκφράζοντας και αποκαλύπτοντας την πραγματικότητα αυτό ακριβώς που λέμε, ότι είναι ένα πλέγμα νόμων που έχουν διαμορφωθεί από όλες τις κυβερνήσεις και επιτρέπουν ακριβώς αυτή την ασύδοτη δράση των φαντ και των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των εργατικών και λαϊκών οικογενειών. Και επιμένω σε αυτό το ζήτημα της ταλαιπωρίας, γιατί υπάρχουν και δημοσιεύματα, έχουν βγει πράγματα, αλλά πραγματικά, αν το ζήσει κανείς και από κοντά, είναι μία τρομοκρατία σε βάρος των εργαζομένων του λαού που δεν μπορεί να συνεχίζεται. Πρέπει να σταματήσει. Και όπως όλα δείχνουν, η πείρα δείχνει ότι ο μόνος που μπορεί να βάλει φρένο σε αυτή την ασυδοσία, την αυθαιρεσία, είναι το ίδιο το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Στις περιπτώσεις που τα σωματεία, το εργατικό κίνημα έκανε κινητοποίηση, μπήκε μπροστά, μπήκε και έκανε συζήτηση μέσα σε αυτές τις εταιρείες, είδαμε να δίνονται και λύσεις προσωρινές με μια ρύθμιση, να αποτρέπονται πληστηριασμοί και εξώσεις.
Μιλάμε για 700.000 ακίνητα και έπεται συνέχεια, διότι με τις αυξήσεις που ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακόμη και ρυθμισμένα δάνεια, ακριβώς, δεν θα μπορέσουν να αποπληρωθούν. Πάμε για μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Τι θα γίνει τελικά, η αλήθεια είναι, και αυτό χρειάζεται να το πούμε, επειδή γίνεται και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τον νόμο Κατσέλη, στο ότι ήταν προστατευτική ασπίδα για τα λαϊκά νοικοκυριά και έπρεπε να ισχύει κτλ. Πέρα από το ο ίδιος ο νόμος και όσοι το είχαν ζήσει από κοντά του, ήταν ένας ογλωμφάς, μια ομοιρία. Πάντως σε κάθε περίπτωση αξίζει να πούμε ότι όλες οι κυβερνήσεις διατήρησαν τη ρύθμιση για τον έντοπο χαρακτήρα των ρυθμίσεων με βάση το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αποτέλεσμα είναι σήμερα και οι άνθρωποι που κατάφεραν, εν πάση περιπτώσει, με όλη αυτή την ταλαιπωρία να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη και να έχουν μία δόση που πληρώνουν σταθερά για να σώσουν το σπίτι τους, σήμερα να αδυνατούν να πληρώσουν αυτές τις δόσεις με τα υψηλά επιτόκια. Και οι άνθρωποι που είχαν, ας πούμε, κάποια ρύθμιση, τώρα αυτές οι ρυθμίσεις έχουν χαθεί. Και τα νούμερα πραγματικά είναι τρομακτικά, και νομίζω ότι παίζουν και αυτό το ρόλο να τρομοκρατήσουν, όμως ξαναλέω ότι ο αντίπαλος δεν είναι ανίκητος και πρέπει να γίνει υπόθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος να μπει μπροστά. Και σας λέω ότι πέρα από τις εικόνες τις δύσκολες που θα ζήσουμε όμως και όμορφες εικόνες ουσιαστικής αλληλεγγύης, που η γειτονιά όλη θα τρέχει και θα συμπαραστέκεται στον άνθρωπο που κινδυνεύει να χάσει. Το είδαμε αυτό πρόσφατα. Και σε αυτή την αλληλεγγύη νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε και αν θέλετε να γίνει και κριτήριο ψήφου μπροστά στις επόμενες εκλογές, ποιος είναι αυτός που στέκεται δίπλα. Το αγωνιζόμενο εργατικό και λαϊκό κίνημα, και εδώ πραγματικά χρειάζεται ένα ισχυρό ΚΚΕ που είναι το μόνο κόμμα που δίνει εγγυήσεις σε αυτό, είναι η μόνη υπόσχεση που δίνουμε, ότι όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια έτσι και τώρα δεν θα λείψουμε από κανέναν αγώνα στο πλάι κάθε εργαζόμενο που πλήττεται από την αντιλαϊκή πολιτική. Και με αυτή τη δύναμη αυτών των αγώνων να ανοίξει και η προοπτική για την οριστική διέξοδο από αυτό το σύστημα που στο όνομα προσκυνάει τα κέρδη των τραπεζών με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να ξεσπιτώνονται κτλ. Και να μην γίνεται βεβαίως συζήτηση για αυτό που για μας είναι κύριο, ότι το δικαίωμα στη στεγή πρέπει να εξασφαλίζεται από το κράτος, με ποιους όρους και σε ποιο σύστημα μπορεί πραγματικά να γίνει αυτό, σε ένα σύστημα που ο ίδιος ο λαός θα έχει τα κλειδιά της οικονομίας και την εξουσία στα χέρια του. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Γεράκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.